Ρωμανός, Βόνινη Ματσάρα, πρεμιέρα στο πρωτάθλημα Α1 Ψηρακλείου μετά από αρκετό καιρό χρονιάσαμε να δούμε επίσημα αγώνα. Στην Ελιά λοιπόν σήμερα γίνεται η πρεμιέρα, ώρα 5. Με υποδούχο την ομάδα της Ελιάς. Φιλοξενούμενη την ομάδα από τη Βόνη που έχει φιλοδοξίες φέτος. Έχει τον κύριο Γιακουμάκη στο μπάγκο. Ευκαιρία να πάρουμε τους πάγκους. Εδώ η ομάδα της Βόνης. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι κρατάνε τα μέτρα, τα υγειονομικά μέτρα τα επιβαλλόμενα. Εδώ οι παρατηρητές, οι άνθρωποι από την ΕΨΗ. Και εδώ ο πάγκος του Ρωμανού, κίτρινες φανέλες, μπλε σορτσάκια, είναι η υπεδούχος του Ρωμανού. Μπορντό, μπλε φανέλες, μπορντό σορτσάκια, η ομάδα της Βόνης που είναι στην επίθεση, δεύτερη επίθεση για την ομάδα της Βόνης. Έγινε το σουτ από καλή θέση. Απ' έξω θερματοφύλακας εύκολα. Πρώτη επίσκεψη του Ρωμανού στα καρέ της Βόνης. Παίζεται λέει ο κύριος Ζιούτος, ο ρεφς της συνάντησης. Πρώτο σουτ. Δεν διστάζουν οι ποδοσφαιριστές του Ισβόνης να κάνουν σουτ όπως αυτό που είδαμε.
εκτέλεση. Εδώ είναι ο κόσμος, γεμάτο το γήπεδο. Πατήρ Σεραφημίδης. Ένα κάμαρο στο βλαστάρι του φαντάρος είναι ο Μαρίνος, Μαρινάκος. Ποδοσφαιριστής του Ρουμανού. Καθυστέρησε ομολογουμένως και λίγο. Καλή εκτέλεση, διώχνει ποδοσφαιριστής Βόνης. Μία, εδώ ήταν το τσαφ. Πιέζουν οι τις Βόνιες μπροστά και κέρδισαν την μπάλα. Σε καλή θέση το σούτ έγινε, έδειξε ο αμυντικός. Έχει ανοίξει το παιχνίδι τα τελευταία λεπτά, προς πίσω, γρήγορο παιχνίδι. Ωραία φάση, καλύτερη φάση στον αγώνα. Επικίνδυνη σέντρα για το Ρωμανό που συνεχίζει την επίθεση. Ωραίες προσποίησεις του ποδοσφαιριστή, ωραίο το μοίρασμα. Το σούτ ψάχνεται, ωραίο σούτ, μπαλά μόλις out, άλλη μια δεύτερη καλή στιγμή για το Ρωμανό. Βόνι στην επίθεση. Κάτι σέντρα σούτ. Πήγε να γίνει κάτι θεαματικό εδώ, κάτι πολύ θεαματικό πήγε να γίνει εδώ, μεγάλη φάση για τη Βόνη, τεράστια ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να ανοίξουν το σκορ. Τρίτη καλή φάση που κρατάμε στον αγώνα, αυτή τη φορά για τους φιλοξενούμενους της Βόνης που δείχνουν κινητική μπροστά. Δείχνει να έχει ποιότητα και το σουτ. Αυτό δεν χάνεται. Απίστευτη φάση. Απίστευτη σε ένα λεπτό. Δεύτερη φάση χαμένη για τη Βόνη. Παραμένει το 0-0. Τεράστια φάση. Χάθηκε εδώ. Τεράστια φάση χάθηκε για τους φιλοξενούμενους. Το παιδί που σηκώθηκε για τη συνέχεια του αγώνα που βρίσκεται στο 26ο λεπτό. Εδώ αντελήφθηκε τον κίνδυνο τροματοφύλακας του Ρωμανού, βγήκε, έδιωξε. Επικίνδυνα πράγματα αρκετές φορές στην εστία του Ρωμανού που είναι τώρα στην επίθεση. Για να δούμε, να δούμε, έγινε το σουτ. Τερματοφύλακας. Πάει ο κύριος Γιούτος, και κάτω ποδοσφαιριστής, πάνω τράβηγμα. Θα τα έχουμε αυτά, αλλαγή. Κενό ήδη. Έχει γίνει μια αναγκαστική αλλαγή, αν είδαμε καλά, για τη Βόνη και τώρα ζήτησαν αλλαγή. Να δούμε αν θα γίνει αλλαγή. Χωλαίνει το παιδί, κάνει κάποια βήματα. Με 10 παίκτες παίζει η Βόνη. Να δούμε στον πάγκο την κινητικότητα. Ναι, το παιδί εδώ που
βάζει τις επικαλαμίδες. Μάλλον θα πάρει τη θέση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος οριστικά αποχωρεί από τον αγώνα. Δεύτερος τραυματισμός. Φοβάμαι ότι θα δούμε πολλά σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα, όπου όλα έγιναν σχετικά βεβαιασμένα. Γιατί μπαίνουν πολύ δυνατά στη φάση της Βόνης, που είναι τώρα ξανά στην αντεπίθεση. Ωραία μπάλια ξηρά ήταν αυτή. Ο Αχμέτ Μολά, η σπουδαία προσθήκη για τη Βόνη, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής από τον Ηρόδοτο. Δεν βρήκε θέση στον Ηρόδοτο. Την ψάχνει στη Βόνη. Θα βγάλει μάτια. Πέναλτι, μάλλον. Η Εσχάτη λοιπόν, να δούμε αν θα είναι το πρώτο γκολ του πρωταθλήματος. Γιώργο! Ο Μιλωνάς στην εκτέλεση του πέναλτι. Να δούμε. Είναι το 1-0. Το 1-0. Ο Μιλωνάς, το νούμερο 7, βρήκε τον τρόπο να ανοίξει το σκορ. Στο 36 πρέπει να είναι. Στο 36 λοιπόν ο Ρωμανός παίρνει κεφάλι στο σκορ με το Μιλωνά, νούμερο 7, εδώ ο σκόρερ. Θα δούμε μπόλικα γκολ, μια και η Βόνη ήδη έκανε το σούτ. Προς στιγμή όμως ξανά στην επίθεση ο Ρωμανός. Στο 40 λεπτό είμαστε. Ο Σεραφιμίδης από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται ο Ρωμανός, τα κόλπα του, βγήκε παλιά. Ωραία φάση δημιούργησε ο Σεραφιμίδης, ο Μαρίνος. Μιλωνάς. Λήξη είναι 1-0 Ρωμανός Βόνη με το γκολ του Μιλωνά. Αντεπίθεση για τον Ρωμανό. Το σουτ, διώχνει ο αμυντικός. Πολύ καλή κεφαλιά. Μπάλα μόλις out. Ρωμανός. Συνεχίζει, να το 2-0, να το 2-0, το 2-0 νομίζω ξανά Μιλωνάς. Με Μοτσέλα το νούμερο 9, με Μοτσέλα το νούμερο 9 είναι ο σκόρερ του 2-0. Με
Με Μοτσέλα λοιπόν το 2-0 για το Ρωμανό. Το γκολ ήρθε στο 8ο λεπτό του Δευτέρου, 53 του αγώνα. Ρωμανός, ένα σημαντικό προβάδισμα, 2-0 της Βόνη. Επίδεση για τη Βόνη, άνοιξε την μπάλα, βιαστικά το σούτ, βρήκε στο γόνατο. Μια μπαλιά μπροστά και όποιος προλάβει, πρόλαβε με Μοτσέλα, ο σκόρε του δευτέρου τέρματος. Πολύ εμπειρία, εξαιρετικός παίχτης, παραλίγο να γίνει το 3-0. Αν ευστοχούσε ο Μαρίνος. Όλα χάνονται. Με τον σκόρερ το Μιλωνά. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει τα κόλπα του. Συνεχίζει την επίθεση του Ρωμανού. Άλλο ένα κόρνερ. Από αρχές Οκτωβρίου θα κάνουμε και αγώνες κι εμείς. Έτσι, μπράβο, να αρχίσετε εσείς το πρωτάθλημα να παίξετε. Είναι το παιδί εδώ. Της Βόνης, δίνει την πρώτη βοήθεια. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σημαντικό. Μιλωνάς. Έχασε την μπάλα. Εδώ είναι ο Εξέδρα. Πολύ κίνε. Δεν είναι το σούτ, ένα ισχύο τερματοφύλακας, θέση του ήταν. Διψοκίδινα έπεσε και ο ποδοσφαιριστής της Βόνης. Μιλωνάς δεν έπεσε. Μπάλα έχει βγει out. Παραμένει το 2-0 για το Ρωμανό. Εδώ κάνουν νεύμα για αλλαγή. Προφανώς δεν μπορεί το παιδί να συνεχίσει. Να δούμε εδώ και τον αγώνα. Θα παρακολουθούμε και το παιδί. Πάνω απ' όλα είναι να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Σε ένα πρωτάθλημα που δεν ξέρουμε άρχισε, δεν ξέρουμε αν τελειώσει. Offside. Offside. Ο τερματοφύλακας την έφαγε σε κακό σημείο όμως. Και έπεσε. Σε κακό σημείο την έφαγε. Είχε σφυρίξει ο διαιτητής, έγινε το σουτ. Με Μοτσέλα το έκανε το σουτ. Την έφαγε ο άραμος ο τερματοφύλακας σε κακό σημείο, μάλλον. Εντάξει, σηκώθηκε για τη συνέχεια. Το σουτ. Μεσολάβησε ο Σεραφιμίδης στην πορεία. Έσπρωξε την μπάλα, η μπάλα κατέληξε out. Η Βόνη στο δεύτερο μέρος. Ο
Πήγε εκεί σφίνα ο Αχμέτ Μολά. Μπάλα δεν το κατοχατήρι. Λήξη είναι 2-0. Είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος Αλφανά Ψηρακλείου. Την έκανε ο Ρωμανός Τσιβόνι. Νικήτρια Μα Τουρμανό 2-0.